Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γεώργιο Βρακά, ειδικό μεταμοσχεύσεων στο τμήμα μεταμοσχεύσεων της Οξφόρδης. Κύριε Βρακά, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο CNN Greece. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρόσφατα, κύριε Βρακά, τιμηθήκατε με μια υψηλή διάκριση το Παγκόσμιο Βραβείο Μεταμοσχεύσεων. Πώς προέκυψε αυτή η διάκριση, πείτε μου, και πώς καταφέρατε να διακριθείτε σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πεδίο? Όντως, έχω λάβει την τιμητική διάκριση με ένα βραβείο μεταμοσχεύσεων, το οποίο έλαβα πρόσφατα στο Hong Kong στα πλαίσια του Παγκοσμίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων που γίνεται κάθε 2 χρόνια. Πρόκειται βασικά ένα βραβείο το οποίο επιβραβεύει το επιστημονικό έργο, κάποιο ερευνητικό έργο, και συγκεκριμένα τις μελέτες που έχω κάνει όσον αφορά κάποιους ανασολογικούς παραμέτρους στο τομέα των μεταμοσχεύσεων. Μπορούν οι Έλληνες να πετύχουν στο εξωτερικό, τους βοηθούν οι δομές και κάτι σημαντικό, οι βάσεις που παίρνουν από την παιδεία στην Ελλάδα είναι αρκετές για να ξεκινήσουν μια καριέρα στο εξωτερικό, όπως το βιώσατε εσείς μέσα από την εμπειρία σας? Εγώ βιώσα ότι οι σπουδές στην Ελλάδα, γενικά το σύστημα στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό, και μετά οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, συγκεκριμένα που πήγα εγώ, με βοήθησαν πάρα πολύ, άνοιξαν δρόμους. Και βασικά ήταν μέσα του Πανεπιστημίου που για πρώτη φορά κατάφερα να πάω στην Αμερική με μια υποτροφία, να δω από κοντά ένα διαφορετικό σύστημα και αναλόγως να πάρω τις επιλογές μου για το τι πορεία θέλω να ακολουθήσω στην καριέρα μου, για το σε τι θέλω να εξειδικευτώ και για το αν θέλω να παραμείνω προφανώς στην Ελλάδα ή να βγω έξω για κάτι πιο εξειδικευμένο. Έχουμε τις δομές, δουλεύουμε σκληρά. Οι Έλληνες στο εξωτερικό καταφέρουμε πάρα πολλά, και γι' αυτό γιατί έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε σκληρά και θέλουμε να επιβραβευόμαστε για αυτό το οποίο κάνουμε. Πώς είναι να εργάζεται κάποιος στο εξωτερικό? Θα ενθαρρύνατε και άλλα παιδιά από την Ελλάδα να κάνουν αυτό το βήμα, να δοκιμάσουν την τύχη τους εκτός Ελλάδας? Ναι. Εξαρτάται τι ψάχνει κάποιος στη ζωή του. Αν θέλει κάποιος να πετύχει στο επάγγελμά του, να πάει μπροστά, πιστεύω αυτή τη στιγμή η Ελλάδα υστερεί κατά πολύ όσον αφορά τη στήριξη που μπορεί να δώσει από πολλές πλευρές σε νέους επιστήμονες. Οπότε, αν θες να καταφέρεις κάτι αυτή τη στιγμή, μάλλον και πρέπει να φύγεις στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει αυτή τη στιγμή προγράμματα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση να στηρίξει κάτι σημαντικό. Όσοι είναι έτοιμοι να εργαστούν σκληρά, να αποχωριστούν την μαμά πατρίδα, γιατί η ζωή δεν έχει καμιά σχέση εδώ έξω με το πώς ζούμε στην Ελλάδα. Έζησα στην Ελλάδα αρκετά χρόνια, όπου έκανα την ειδικότητά μου, και η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι εμφανώς σημαντικά καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη χώρα έχω δει. Οπότε εξαρτάται τι προτεραιότητες θέτει κάποιος. Εάν είναι για επιστημονική επιβράβευση και επαγγελματική καταξίωση, ναι, θα πρέπει να βγουν στο εξωτερικό και να πληρώσουν το τίμημα.